Κυρίες και κύριοι, λίγες ώρες θα έλεγα πριν από τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία, ο Star FM φιλοξενεί ζωντανά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρώην Υπουργό και υποψήφιο για την θέση του Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω εδώ στον Star FM τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Υπουργέ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Δηλώσατε σίγουρος ότι θα περάσετε εσείς στον δεύτερο γύρο των εκλογών αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Τι είναι αυτό που σας κάνει να το πιστεύετε, κύριε Μητσοτάκη? Η εξαιρετικά θετική ανταπόκριση των πολιτών σε όλη την Ελλάδα, η μαζική συμμετοχή στις εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνω, η ειλικρινής αγωνία των νεοδημοκρατών, των φίλων της Νέας Δημοκρατίας, για το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να ξανακάνει τη Νέα Δημοκρατία από συγκεκριμένο κόμμα μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Και πιστεύω ότι στο πρόσωπό μου ενώνονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προσβλέπουν σε μια δημιουργική ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας, στην ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να μιλήσει και πάλι τη γλώσσα του ρεαλισμού, της αλήθειας, να παράγει πραγματική πολιτική και κυρίως να έρθει πάλι σε επικοινωνία με κοινωνικές τάξεις και στρώματα, δυναμικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία σήμερα δεν ακούνε πια τη Νέα Δημοκρατία. Η οποία Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση, έχει ιτηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα 2 φορές. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε εσείς, ποιο είναι το όραμά σας για το ιστορικό αυτό κόμμα και αν μπορεί να αναστηθεί και αν μπορεί να παίξει τελικά σημαντικό ρόλο στην πολιτική σκηνή όπως παλιά. Η Νέα Δημοκρατία είναι μαγαζί γωνία χωρίς εμπόρευμα. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να έχει τον κυρίαρχο ρόλο στην ελληνική κεντροδεξιά, πλην όμως δεν έχει τις ιδέες και τα νέα πρόσωπα να υποστηρίξουν αυτή την πολιτική της παρουσία. Χρειάζεται μια δραστική ανανέωση σε επίπεδο καταστατικών αλλαγών που θα ξανακάνουν τη Νέα Δημοκρατία ανοιχτό συμμετοχικό κόμμα. Μεγαλύτερος λόγος στις τοπικές κοινωνίες, στη διαμόρφωση πολιτικής, στην επιλογή υποψηφίων βουλευτών. Ετήσιο προγραμματικό και πολιτικό συνέδριο ώστε να παράγεται πολιτική για όλα τα βασικά θεματικά πεδία. Σημαντική ανανέωση των ψηφοδελτίων μας. Αξιολόγηση όλου του προσωπικού και πολλά άλλα για τα οποία έχω μιλήσει εκτενώς. Το σημαντικότερο όμως είναι να φέρουμε πάλι τη Νέα Δημοκρατία σε επαφή με την κοινωνία. Διότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι ένας οργανισμός γερασμένος, κουρασμένος, ο οποίος δεν επικοινωνεί με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Εξού και δεν εκφράζει ένα πολιτικό λόγο, ο οποίος να ακούγεται από την κοινωνία. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, η επόμενη μέρα θα βρει τη Νέα Δημοκρατία ενωμένη, τι πιστεύετε? Ενωμένη θα τη βρει. Το ερώτημα είναι αν θα τη βρει και ανανεωμένη. Διότι η ενότητα δεν κινδυνεύει από κανέναν. Γι' αυτό να είστε απόλυτο σίγουρος. Αλλά η ενότητα μπορεί να σημαίνει και στασιμότητα. Και η στασιμότητα νομοτελειακά θα επιφέρει τη συρρήκνωση. Άρα δεν είναι όλα τα εκλογικά αποτελέσματα τα ίδια για την Νέα Δημοκρατία. Ενωμένη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να της ξαναδώσει προοπτική νίκη σε εκλογές. Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι ο καλύτερος να αντιπαρατεθεί με τον κύριο Τσίπρα και να διεκδικήσει αύριο την Πρωθυπουργία της χώρας. Αυτό θα κριθεί να επιλέξουν οι Νέα Δημοκράτες. Και εύχομαι πραγματικά να υπάρχει μια μαζική συμμετοχή στις κάλπες, έτσι ώστε οι ίδιοι οι Νεοδημοκράτες να πάρουν τις τύχες της παράταξης στα χέρια τους και να μην αποφασίσουν κάποιους άλλους, να αποφασίσουν για αυτούς. Για τον τρόπο τώρα που είπατε, για τον τρόπο της ψηφοφορίας, ακούστηκε από την πλευρά του κ. Μαϊμαράκη, παραδείγματος χάρη, ο οποίος ήρθε εδώ στα Γρεβένα, πως ενέχει κάποιους κινδύνους. Κάποιοι να ενεργήσουν εκ του πονηρού και να υπάρξει ένα αλλοιωμένο, ένα κατευθυνόμενο αποτέλεσμα. Εσείς συμφωνείτε με αυτήν την άποψη? Όχι, δεν συμφωνώ με αυτήν την προσέγγιση. Η εκλογή από τη βάση, από την κοινωνία, είναι μια κατάκτηση για την Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μαϊμαράκης έχει μια διαφορετική προσέγγιση, τη σέβομαι, αλλά διαφωνώ κάθετα μαζί του. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει ακριβώς να ανοιχθεί σε αυτούς τους περαστικούς, τους οποίους ο κ. Μαϊμαράκης αντιμετωπίζει με καχυποψία και με ειρωνία. Εάν αφήσουμε την υπόθεση αυτή μόνο στα χέρια των παραδοσιακών κομματικών μηχανισμών της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αλλάξει τίποτα την επόμενη μέρα στο κόμμα. Εάν δεν πείσουμε ότι αυτή η εκλογή αφορά την κοινωνία, θα έρθουν τελικά λίγοι να ψηφίσουν και ο επόμενος πρόεδρος δεν θα έχει ισχυρή νομοποίηση. Άρα, βεβαίως και εγώ είμαι υπέρμαχος της ανοιχτής διαδικασίας. Δεν θεωρώ ότι αυτή μπορεί να χειραγωγηθεί από κανέναν. Αντιθέτως, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί ευαισθητοποιημένοι πολίτες που θέλουν να έχουν άποψη για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν, ας πάρουν, ας αρπάξουν αυτή την ευκαιρία και ας έρθουν στις 22 και στις 29 Νοεμβρίου, διότι θα χρειαστεί, θα υπάρξει και δεύτερη. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή και να πούμε και στους συμπολίτες μας ότι για να ψηφίσουν τη δεύτερη Κυριακή πρέπει να έχουν ψηφίσει την πρώτη Κυριακή. Ας έρθουν λοιπόν 2 φορές να διαλέξουν τον επόμενο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ σημαντική επιλογή. Η χώρα περνάει μέσα από συμπληγάδες. Έχουμε μια ανίκανη κυβέρνηση, η οποία αδυνατεί να διαχειριστεί όχι μόνο την οικονομία, αλλά και τα μείζωνα εθνικά θέματα. Άρα, το τι συμβεί στην αξιωματική αντιπολίτευση αφορά όλους. Έχει όμως νοπή εντολή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλα Ανέλ. Ναι, το τι νοπή εντολή έχει αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Διότι εγώ, επειδή είναι και επίκαιρο το θέμα, θυμάμαι ακόμα τα συνθήματα. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και ότι δεν θα κάνουμε κανένα πληστηριασμό από τις κατοικίες. Δεν θα πληρώσουμε έμφυα. Δεν θα
τελειώσουμε έμφυα και φυσικά βρισκόμαστε και σε αυτό το θέμα ενώπιον ενός επώδυνου συμβιβασμού. Άλλο ένα μεγάλο ψέμα του ΣΥΡΙΖΑ που κατέρευσε. Κύριε Μητσοτάκη, λίγο πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να μου πείτε ποια είναι τα τρωτά σημεία των συνυποψηφίων σας και ποια είναι τα δικά σας πλεονεκτήματα εναντί αυτών. Εγώ δεν θα μιλήσω για τους συνυποψηφίους μου. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Το μεγάλο μου πλεονέκτημα θεωρώ ότι είναι ότι μπορώ να ανοίξω τη Νέα Δημοκρατία σε πολίτες οι οποίοι σήμερα δεν ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Να την ξανακάνω με απλά λόγια, μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Κυρίως αυτοί οι πολίτες είναι μετριοπαθείς πολίτες που τοποθετούνται στον μεσαίο χώρο μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω σύντομα τη Νέα Δημοκρατία ελκυστική σε αυτούς τους πολίτες, να αυξήσω σημαντικά τα ποσοστά της και να δώσω μια ξεκάθαρη προοπτική νίκης σε επόμενες εθνικές εκλογές. Και πιστεύω βέβαια ότι έχω το βιογραφικό να υποστηρίξω αυτή την ανανέωση. Διότι και άλλοι συνυποψηφοί μου μιλάνε για ανανέωση. Το ερώτημα είναι αν μπορούν να την κάνουν πράξη. Αν έχουν ποτέ εφαρμόσει πραγματικές μεταρρυθμίσεις και αν έχουν την εμπειρία η οποία απαιτείται για να διαχειριστεί κανείς μια τόσο κρίσιμη θέση όπως η θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Και ένα τελευταίο, και να ολοκληρώσουμε έτσι την κουβέντα μας, πού νομίζετε ότι θα κριθεί η εκλογή Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία την Κυριακή? Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Σίγουρα καθοριστικό ρόλο θα παίξει η συμμετοχή. Νομίζω ότι όσο περισσότεροι έρθουν να ψηφίσουν, τόσο καλύτερο θα είναι για τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω εμπιστοσύνη στα αντανακλαστικά των πολιτών. Πιστεύω ότι μας άκουσαν πια όλους, έχουν βγάλει, βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Παρότι δεν έγινε τελικά κάποιος δημόσιος διάλογος, νομίζω ότι είμαστε πια και τέσσερις υποψήφοι γνωστοί με τα πλεονεκτήματα, τα πλεονεκτήματά μας. Εγώ αυτό που του ζητώ είναι να διαλέξουν τον καλύτερο, χωρίς να επηρεαστούν από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ και τους χαιρετισμούς μου στα όμορφα Γρεβενά, τα οποία δυστυχώς δεν κατάφερα να επισκεφθώ σε αυτή την προεκλογική περίοδο, αλλά τα έχω επισκεφθεί πολλές φορές στο παρελθόν, όπως γνωρίζετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μητσοτάκη. Να είστε καλά. Χαίρετε.